Μια πολύ όμορφη εκδήλωση έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Υπασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Νήσων του Αιγαίου έκοψε την πίτα της. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν και να πούμε ότι βραβεύτηκαν οι αθλητές οι οποίοι πέτυχαν διακρίσεις και μάλιστα πολύ σημαντικές στη χρονιά που πέρασε. Σε μια όμορφη εκδήλωση, σήμερα στο Ρέθυμνο, έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από την Περιφερειακή Επιτροπή Νήσων Αιγαίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ενώ βραβεύτηκαν αθλητές και σωματεία που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε. Φυσικά, όλοι ευχήθηκαν ανάλογες επιτυχίες να υπάρχουν και στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντική, διότι παράλληλα με την κοπή της πίτας και τις ευχές, γίνεται και η βράβευση των αθλητών και όλων των παραγόντων που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό για μας. Μέχρι τώρα ήταν συγκεντρωμένοι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια, 4-5, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να πάει στην περιφέρεια. Μια από αυτές τις προσπάθειες είναι η περιφέρεια της Κρήτης, η οποία μας έχει εκπλήξει πάρα πολύ θετικά. Η Υπασία και το Άλογο για μένα είναι όνειρο ζωής. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Κρήτη έχει μπει το κομμάτι το αθλητικό, τα οποία τα παιδιά παίρνουν πολλά πράγματα από αυτό. Το 2019 ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες. Είχαμε εκπρόσωπους από όλα τα σωματεία να συμμετέχουν σε διοργανώσεις εκτός Κρήτης αλλά και εκτός Ελλάδος, σε βαλκανικά και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε κατακτήσει, έχουμε τίτλους πάρα πολύ σημαντικούς. Το μεγαλύτερο μου όνειρο ήταν να πάω στην Παραολυμπιάδα του 2020. Ευχαριστώ όλη την Κρήτη για το ταξίδι αυτό. Βλέπω την μεγάλη διαφορά από το τότε στο σήμερα, την μεγάλη ανάπτυξη που υπάρχει στο άθλημα, καθώς βλέπω και την προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης. Σημαίνει τα πάντα για τα παιδιά μας. Την προσπάθειά τους, τη δουλειά τους, την αγωνία τους, τα πάντα για τα παιδιά πάνω απ' όλα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για την Κρήτη, είναι κάτι που ακόμα είναι στην αρχή, αλλά χρόνο με το χρόνο γίνεται πολύ μεγάλη ανάπτυξη και βέβαια μας βοηθάει πολύ και η Αθήνα, η Ομοσπονδία, οι Κρητές από εκεί πέρα που μπαίνουν στη διαδικασία να ταξιδέψουν και να βρεθούν στο χώρο μας. Φέτος θα είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. Όπως ξέρουμε, το άθλημα της Υπασίας είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα. Ελπίζουμε και στηρίζουμε στη στήριξη των αθλητών, θα είμαστε δίπλα τους και ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλά μετάλλια.